Λίγο μετά τις 9 και όπως σας είπα θα κάναμε μια προσπάθεια και είναι επιτυχημένη προσπάθεια να έχουμε στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής από την Αργολίδα ένα βουλευτή, έναν πρώην αντιπεριφερειάρχη, ο οποίος τον τίμησαν οι Αργολίδες όλοι και τον έχουν βουλευτεί με το κίνημα αλλαγής, πρώην Πασόκ, να τα λέμε όλα, τον κύριο Ανδρέα Πουλά. Καλημέρα κύριε Πουλά. Καλημέρα κύριε Νικολόπουλε, σε εσάς και στους ακροατές μας. Να ξέρετε ότι μας ακούνε στην Αργολίδα, γιατί εχθές είχα από τη Νέα Κύο, πέρα από το τηλεοπτικό που έχουμε κάθε βράδυ το δελτίο και το βλέπουν και χαιρόμαστε, αλλά μας ακούνε και στη Νέα Κύο μέσα από το κομπιούτερ, βέβαια ηλεκτρονικά, γιατί δεν πιάνει σε όλη την Αργολίδα, πιάνει λίγο στο ξεκίνημα και Κουτσοπόδι, λίγο εκεί και λίγο στην Αρκαδία, εκείνη τα σύνορά μας. Οπότε σας ακούνε και... Σας ακούω να φροντίσετε να ακούγεστε σε όλη την Αργολίδα. Ξέρετε... Γιατί πραγματικά το αξίζετε, δηλαδή, γιατί σας γνωρίζω πολλά χρόνια. Κύριε Πουλά, να ξεκινήσω με την πίκρα και τις πικρές κουβέντες. Εγώ είπα ότι η Μενδώνη θα έπρεπε να έχει παραιτηθεί, αλλά πάνω απ' όλα είδα ένα πρόσωπο του κυρίου Καμπόσου που δεν το είχα ξαναδεί, σκυμμένο κεφάλι, δηλώσεις μετρημένες και προσεγμένες, σαν να ήθελε κάτι να πει αλλά δεν τον άφηνε κάτι άλλο να το πει, και μίλησε και αυτός για μικροζημιές, αλλά για πρώτη φορά είδα Καμπόσο με κατεβασμένο το κεφάλι. Τι ακριβώς έχει συμβεί λοιπόν σε αυτό το τεράστιο κομμάτι που λέγεται Μυκήνες, σε έναν πολιτισμό ίσως το μεγαλύτερο και τον αρχαιότερο αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα? Τα κυκλόπια τείχη έρχονται και τα καμαρώνει και λένε πώς γίνεται πριν από τόσες χιλιάδες χρόνια αυτές τις πέτρες, πώς τις βάλανε, τι γερανούς είχαν. Τι έχει συμβεί, για πέστε μας. Κοιτάξτε να δείτε, πριν τρεις μέρες γνωρίζετε πολύ καλά το περιστατικό με τη φωτιά που πήρε ο αρχαιολογικός χώρος, ο πολιτιστικός πνεύμονας της Αργολίδας. Το θέμα είναι ότι ναι μεν η φωτιά ξεκίνησε απ' έξω από την Ακρόπολη των Μυκηνών, αλλά επεκτάστηκε πάρα πολύ γρήγορα με αποτέλεσμα να περάσει μέσα από τον αρχαιολογικό χώρο και ό,τι βρήκε μπροστά το έκαψε. Βέβαια βοήθησαν και οι άνεμοι, γιατί δεν πήγε προς τη μεριά που ήταν το μουσείο, που ήταν το αλσίλιο, που θα μπορούσε να είχαμε μεγαλύτερες καταστροφές. Το θέμα είναι πραγματικά ότι προκαλεί σε όλο τον κόσμο και ντροπή αλλά και θλίψη για αυτή την εικόνα που παρουσιάζουν σήμερα οι Μυκήνες. Το θέμα είναι το εξής, ότι θα μπορούσε να είχε αποφευθεί όλη αυτή η καταστροφή εάν είχαν πάρθει έστω και τα ελάχιστα μέτρα προστασίας του αρχαιολογικού χώρου. Και εδώ είναι ότι που μπαίνουν οι ευθύνες. Μπαίνουν οι ευθύνες στο Δήμο, μπαίνει η ευθύνη στην αρχαιολογία, δηλαδή στην εφορία αρχαιοτήτων και στο Υπουργείο κατ' επέκταση, και μπαίνει και η ευθύνη και στην περιφέρεια. Γιατί δεν είναι δυνατόν να υπάρχει φωτιά, γιατί εγώ βρέθηκα στο σημείο από τις 2 και 4. Από τις 2 και 4 λοιπόν τα πυροσβεστικά δεν είχαν νερό. Ήταν το νερό που το πήγαιναν και το έπαιρναν από το διπλανό τοπικό διαμέρισμα που λέγεται Φίχτια. Μάλιστα, στα Φίχτια, σωστά. Πήγαιναν, παίρνουν νερό από εκεί και έρχονταν πάνω στην ευθύνη. Η απόσταση είναι περίπου γύρω στα 2 με 3 χιλιόμετρα. Για να διανύσουν αυτή την απόσταση, ενώ θα μπορούσαν να υπήρχε εκεί η πρόβλεψη, να υπήρχε νερό, για να μπορούσαν να κάνουν πιο γρήγορα την κατάσβεση. Και τα αέρια μέσα, στην αρχή, είχε μόνο ένα ελικόπτερο και ένα αεροπλάνο. Μετά από εκκλήσεις που έγιναν από τον αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Σκηνοχωρίτη, προσήλθαν γύρω στις 4 και 4 περίπου άλλα 3 αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο. Μιλάτε για 4-5 ώρες μετά δηλαδή. Μιλάω για τουλάχιστον από τις 1 και 10 που ξεκίνησε η φωτιά, μιλάω για 3 ώρες μετά. Μάλιστα. Έτσι. Άρα οι ευθύνες έχουν ονοματεπώνυμο, για να το πω απλά. Σήμερα, σήμερα έχει ανοίξει το μουσείο, δουλεύει κανονικά. Έχει από χτες, γιατί και χτες, εγώ πήγα και το επισκέφτηκα και χτες. Μάλιστα. Και μάλιστα χτες συνομίλησα με την κυρία Παπαδημητρίου, την προϊσταμένη της εφορίας Αργολίδας, και με παράγοντες από το Υπουργείο Πολιτισμού, οι οποίοι είχαν έρθει και έβλεπαν πώς θα μπορούσαν να κάνουν ίσως καλύτερα τα πράγματα από εδώ και πέρα. Να ρωτήσω κάτι, οι καταστροφές είναι μεγάλες, είναι εμφανείς, έχουν χτυπήσει κάποια σημεία ή απλά είναι τα χορτάρια? Ακούστε να σας πω,
σίγουρα αυτά τα χορτάρια που υπήρχαν απ' έξω κάηκαν όλο και φαίνεται αυτή η μαύρη εικόνα. Μάλιστα. Μεγάλες καταστροφές μέσα στον αρχαιολογικό χώρο εγώ προσωπικά δεν είδα. Έτσι πιστεύω ότι με την παρέλευση του χρόνου και ίσως με τις πρώτες βροχές και με αυτά πιστεύω ότι αυτή η μαυρίλα που φαίνεται στην πύλη των Λεόντων από την Κάπνα πιστεύω ότι θα φύγει και θα ξαναεπανέλθει στην προτέρα κατάσταση. Αυτό όμως δεν μας καλύπτει με το να βγαίνει υπουργός και να λέει δηλώσεις ότι τίποτα δεν όχι έγινε. Βέβαια, όχι βέβαια, όχι βέβαια, γιατί θα μπορούσε αν ο άνεμος ήταν διαφορετικής πορείας, θα μπορούσε να είχαμε καταστροφές πολύ περισσότερες. Θα μπορούσε να είχε καεί και το ασύλιο, αλλά να είχε φτάσει η φωτιά και μέχρι το μουσείο των Μυκηνών. Που εκεί ήταν η ουσία. Εσείς πρωτοβουλίες στη Βουλή θα πάρετε για αυτό το θέμα, δηλαδή. Σίγουρα. Έχουμε ήδη ξεκινήσει να θα καταθέσουμε ερώτηση. Ναι. Και μάλιστα την κάνουμε και επίκαιρη για να μας απαντήσουν, για να δούμε και από εδώ και πέρα τι πρόκειται να γίνει. Η ουσία του πράγματος είναι έγινε αυτό που έγινε, αλλά το θέμα είναι τώρα θα πάει το νερό τελικά επάνω. Εχθές διάβασα πραγματικά ότι το Υπουργείο Πολιτισμού θα χρηματοδοτήσει το Δήμο Άργους για να φέρει το νερό από το τελευταίο σπίτι που είναι μέχρι επάνω στην Ακρόπολη. Κύριε Μπουλά, δεν είναι δυνατόν κύριε Νικολόπουλε να πηγαίνεις επάνω εκεί και να μην υπάρχει μία βρύση με νερό. Μία βρύση με νερό, δηλαδή αν ένας τουρίστας δεν θέλει να πάρει νερό, δεν μπορεί να πιει νερό από μία βρύση. Έστω να πλύνει τα πρόσωπό του, τέλος πάντων. Ακριβώς. Εγώ όμως άκουσα την κυρία Μενδώνη που είπε ότι υπάρχουν δεξαμενές στο χώρο μέσα, που ήταν γεμάτες με νερό. Πραγματικά υπάρχει μία δεξαμενή, η οποία δεξαμενή όμως δεν είναι μεγάλη δεξαμενή. Έχει περίπου γύρω στους 3 τόνους νερό. Αυτό είναι για να ικανοποιεί τις ανάγκες εκεί των υπηρεσιών της αρχαιοτήτων. Μάλιστα. Ίσα ίσα για να ποτίσουμε ας πούμε τα δεντράκια. Ακριβώς. Δεν είναι επαρκή αυτή η ποσότητα. Πρέπει Πουλά, να γίνει και σε αυτό, να υπάρξει πρόβλεψη και σε αυτό. Να πω λοιπόν στον κόσμο ότι εκτός από βουλευτής και εκτός από αντιπεριφερειάρχης είστε και γιατρός. Και είναι βασικό αυτό το πράγμα για αυτές τις μέρες. Πώς βλέπετε την ιστορία της αντιμετώπισης του κορονοϊού? Πώς βλέπετε το ΕΣΥ αν συμβεί κάτι που τώρα ο κόσμος πια δεν ξαναμπαίνει μέσα και δεν μπορεί να τον βάλει τον κόσμο ξανά μέσα? Πρώτον, η καταστροφή θα είναι οριστική για αυτόν τον τόπο, για αυτή τη χώρα. Και δεύτερον, δεν αντέχουμε άλλο κλείσιμο. Βλέπετε από τα νοσοκομεία που έχετε επισκεφτεί, σας είχαμε και στην Κόλυθο πριν από λίγο καιρό, μέσα στην πανδημία, αλλά και τα δύο που έχετε στην περιοχή σας, βλέπετε κάποια πρόοδο? Έχουν έρθει γιατροί, υπάρχει υλικό, υπάρχουν νοσηλευτές? Τι γίνεται? Κύριε Νικολόπουλε, είναι ένα μεγάλο θέμα, ένα τεράστιο θέμα. Εντάξει, στην πρώτη φάση της πανδημίας ο ελληνικός λαός πειθάρχησε στα μέτρα, υπάκουσε στις εντολές, έγιναν αυτά που έγιναν, απεφεύχθη το κακό. Δυστυχώς, σιγά σιγά όμως υπήρξε χαλάρωση. Και η χαλάρωση είχε και αυτή ονοματοπώνυμο. Δηλαδή η κυβέρνηση έδωσε το έναυσμα, να πω, της χαλαρότητας. Με όλες αυτές τις αποφάσεις που βγήκε, με αυτά που έδωσαν στον ελληνικό λαό, με αυτά που είπαν, και γεγονός είναι ότι χαλάρωσε. Και τώρα έχουμε τη δεύτερη φάση της πανδημίας. Δεν την περιμέναμε ότι θα ξεσπούσε τόσο νωρίς. Περιμέναμε ότι θα έρθει τους μήνες από Οκτώβριο και μετά. Δυστυχώς όμως τα πράγματα είναι δύσκολα. Και σε αυτή τη δυσκολία συντείνει το γεγονός ότι το κράτος μας, ότι η κυβέρνησή μας δεν πήρε τις σωστές αποφάσεις, δεν πήρε τα σωστά μέτρα. Γιατί, με λύπη το λέω, γιατί δεν έγινε στελέχωση στα νοσοκομεία. Ούτε από ιατρικό προσωπικό, παρά μόνο με νοσηλευτικό προσωπικό, επικουρικό προσωπικό. Δεν υπήρξαν μόνιμες θέσεις να καλυφθούν, ώστε να μικρύνουμε, να λιγοστεύσουν οι ανάγκες των νοσοκομείων. Και αυτή τη στιγμή τα νοσοκομεία καλούνται να αντιμετωπίσουν ένα βάρος που είναι δυσανάλογο σε αυτό που τους αναλογεί. Γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι τώρα πλέον μπορούν όλα τα νοσοκομεία, λένε, θα μπορούν να νοσηλέψουν περιστατικά με κορονοϊό. Αυτό, αν συμβεί, θα έχουμε μεγάλη διάδοση του ιού και στο νοσηλευτικό προσωπικό και στο υγειονομικό προσωπικό και στους γιατρούς. Χαμός. Και εκεί θα γίνει η μεγάλη διασπορά του ιού. Πέρα από
το άνοιγμα αυτό το που βλέπετε με τα σχολεία, αυτό που γίνεται αυτές τις μέρες, με το πώς θα ανοίξουμε, με τα αντικρουόμενα μηνύματα που περνάνε, μάσκα εκεί, μάσκα στα διαλύματα, όχι μάσκα στα διαλύματα, κάποια στιγμή θα τη βγάζουν τα παιδιά. Είναι δηλαδή κάποια πράγματα τα οποία δεν είναι ξεκάθαρες οι απόψεις τους. Σαν γιατρός φοβάστε, σαν γιατρός και μόνο σαν γιατρός, όχι σαν πολιτικός, φοβάστε ότι μπορούμε να δούμε επικίνδυνα φαινόμενα? Κοιτάξτε να δείτε αυτό. Χωρίς να κινδυνολογήσουμε. Χωρίς να κινδυνολογήσουμε. Όχι, δεν θέλω, ούτε καν είναι. Δηλαδή, εύχομαι μακάρι να πάνε καλά και να βγω και πάλι να τους πω συγχαρητήρια ότι τα καταφέρατε πάρα πολύ καλά. Μακάρι να γίνει αυτό. Αλλά δυστυχώς διαπιστώνω με μεγάλη λύπη μου. Δηλαδή, τι να σας πω τώρα. Οι ελλείψεις είναι τεράστιες. Είναι τεράστιες οι ελλείψεις σε ιατρικό προσωπικό. Να πω για το νοσοκομείο της Κορίνθου. Που έχουν μείνει δύο άνθρωποι μέσα στην παθολογική κλινική. Σωστό. και νοσηλεύουν COVID. Ή να μιλήσω τώρα για τα νοσοκομεία της Αργολίδας, το Άργος και των Άφτιων, που ξέρω πολύ καλά την κατάσταση που επικρατεί. Είσαστε και εύχομαι να μην υπάρξουν κρούσματα τα οποία θα νοσήσουν. Μακάρι να περάσει όλος αυτή η περίοδος του κορονοϊού χωρίς να χρειαστεί να νοσηλεύσει. Γιατί αν χρειαστεί να νοσηλεύσουμε, θα έχουμε σίγουρα πάρα πολλά προβλήματα. Αύριο είναι 3η του Σεπτέμβρη. Μια καθοριστική ημέρα για το χώρο σας, έστω και αν δεν σας λένε πια Πασόκ, σας λένε Κίνημα Αλλαγής, αλλά η ρίζα σας είναι το Πασόκ. Και η 3η του Σεπτέμβρη είναι μια ιστορική ημέρα με τον ηγέτη τον Ανδρέα τον Παπανδρέου και για το ΕΣΥ ακόμα. Μην ξεχνάτε ότι το ΕΣΥ είναι δουλειά του Γεννηματά και του Αυγερίνου, έτσι. Να μην τους ξεχνάμε, γιατί τους έχουν ξεχάσει. Άλλωστε το ισοπεδώσαν το ΕΣΥ στην πορεία, οπότε λογικό ήταν να ξεχαστούν. Ο χώρος όμως αυτός βρίσκεται στην πολιτική απαξίωση και στο όχι σεβασμό από τους Έλληνες. Τι μπορεί να αλλάξει, τι μπορεί να συμβεί και γιατί πρέπει κάθε χρόνο να περιμένετε την 3η του Σεπτέμβρη να κόβετε την τούρτα? Κοιτάξτε, σίγουρα η αυριανή μέρα είναι καθοριστική, γιατί είναι η 3η Σεπτέμβρη, είναι η μέρα που ιδρύθηκε το ΠΑΣΟ, γιατί όλοι μας είμαστε ΠΑΣΟ. Κύριε Πουλά, όπως το είπατε, όλοι μας είμαστε Πασόκ. Η Ελλάδα είναι Πασόκ, έτσι. Ακριβώς. Όλη η Ελλάδα είναι Πασόκ. Αλλά σας λέω το εξής: είναι μια μέρα καθοριστική, γιατί τότε ο αείμνηστος ο Ανδρέας Παπανδρέου ίδρυσε το Πασόκ. Το Πασόκ το οποίο προσφέρει τόσα πολλά στην κοινωνία με όλα τα λάθη που έχει κάνει. Αλλά δεν μπορούμε να. Γι' αυτό και το αφιερώνουμε αύριο στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, γιατί το Εθνικό Σύστημα Υγείας ήταν ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα στα τόσα χρόνια διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ στην χώρα μας. Δηλαδή ο Παρασκευάς ο Αυγερινός, ο Γιώργος ο Γεννηματάς και κατ' επέκταση και ο Ανδρέας Παπανδρέου, που ήταν ο τότε πρωθυπουργός, που οραματίστηκαν το Εθνικό Σύστημα Υγείας, που άλλαξε όλη την εικόνα στον χώρο της υγείας. Είναι δυνατόν σήμερα, γιατί θα μιλάγαμε? Αν αυτοί οι άνθρωποι δεν είχαν φτιάξει σε όλα τα μέρη της Ελλάδας τα κέντρα υγείας, τα νοσοκομεία, μπορούμε να τα ξεχάσουμε αυτά τα πράγματα. Τα οποία απαξιώθηκαν τελείως στην πορεία. Ακριβώς, εντάξει, απαξιώθηκαν. Εγώ δεν θα το έλεγα. Κάποιοι μέσα από ιδιωτελείς θέλησαν να τα απαξιώσουν. Να όμως που ήρθε η κρίση της πανδημίας και όλοι λέγανε μόνο στο Εθνικό Σύστημα Υγείας μπορούμε να νοσηλεύσουμε. Γιατί μήπως νοσηλεύτηκε κανένα περιστατικό με COVID στον ιδιωτικό τομέα και δεν το ξέρω. Όλοι στα κρατικά, είτε ήταν πλούσιος είτε ήταν φτωχός, όλοι στα κρατικά νοσοκομεία πήγαν. Σωστό, σωστό. Ακριβώς. Και αυτή η μέρα, η αυριανή μέρα που είναι σημαδιακή για μας, δίνουμε βαρύτητα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Τώρα όσον αφορά το κίνημα αλλαγής Παύλα ΠΑΣΟΚ, εγώ πιστεύω ότι το μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα θα δείτε πολύ περισσότερα πράγματα. Θα δείτε ότι το κίνημα θα ανακάμψει. Για να το λέτε, ξέρετε περισσότερο από μένα, είστε από μέσα. Εγώ κλείνοντας θέλω. Ολοκληρώστε. Όλη η κοινοβουλευτική ομάδα, όλη ο κομματικός μηχανισμός δουλεύει και πραγματικά δουλεύει. Και αυτή τη στιγμή είμαστε οι μοναδικοί που δίνουμε προτάσεις, που δίνουμε λύσεις στα προβλήματα που έχει ο ελληνικός λαός.
Εγώ λοιπόν να σας πάω και σε μια τελευταία ερώτηση, γιατί υπήρξατε αυτοδιοικητικός, είσαστε αντιπεριφερειάρχης για αρκετά χρόνια, θήτια τα τούλη, μετά συνέβησαν, δεν είναι τη στιγμή. Βλέπετε κάποια πρόοδο στην περιφέρεια Πελοποννήσου, βλέπετε κάποια αλλαγή, βλέπετε κάτι να αλλάζει ή παραμένουμε σε στάσιμα νερά? Κοιτάξτε, από το 2010 που ήμουν αντιπεριφερειάρχης μέχρι σήμερα, δυστυχώς αλλαγές τεράστιες δεν έχουμε δει. Δεν έχουμε. Ελπίζω ότι αυτή η νέα περιφερειακή ευχή, εκμεταλλευόμενη τους πόρους από το ΕΣΠΑ, να δώσει μια διαφορετική εικόνα για την περιφέρειά μας. Γιατί πραγματικά πρέπει να την δώσουμε. Δηλαδή δεν μπορεί να έχουμε πόρους πάρα πολλούς και να μην έχει αλλάξει κάτι στην περιφέρειά μας. Δηλαδή θυμάμαι το 2010 το θέμα της διαχείρισης των σπουδιών, των απορριμμάτων. Αυτό το πρόβλημα να παραμένει ακόμα το 2020 αλυτό. Και να γεμίζουμε όπου βρούμε τα σκουπίδια. Και να μην έχουμε δώσει λύσεις σε αυτό το ουσιαστικό πρόβλημα. Πώς θα προσεγγίσουμε τουρισμό, πώς θα αναπτυχθούμε ως περιφέρεια. Δηλαδή πρέπει να βάλουν προτεραιότητες και να δώσουν λύσεις. Και οι λύσεις πρέπει να είναι γρήγορες. Δεν περισσεύει πλέον χρόνος. Αυτό είναι που με λυπεί. Γιατί πραγματικά έχουμε πόρους και δεν τους εκμεταλλευόμαστε όπως πρέπει να τους εκμεταλλευτούμε. Ειδικά στο θέμα των σκουπιδιών και στο θέμα του νερού είναι νομίζω τραγικές ιστορίες. Δηλαδή... Δεν μου λέτε, θυμόσαστε πότε είχε ξεκινήσει το φράγμα τα σοπού. Μαζί με τον ανάβαλο, παρέα πήγαμε, κύριε Πουλά. Για να το πούμε γι' αυτό δηλαδή. Έτσι, άσε τα δικά μας τα προβλήματα εδώ στην Αργολίδα με τον ανάβαλο. Πόσα χρόνια έχουν περάσει και ανάβαλο ακόμα. Α, εκεί που πρέπει να πάει δεν έχει πάει. Και ο Ασοπός προχωράει και από ό,τι λένε, από ό,τι μου είπε χθες ο Δήμαρχος Νεμέας, αρχές του 22 κάτι πρέπει να έχει γίνει. Δηλαδή θυμάστε από πότε πηγαίναμε παρέα. Μα ακριβώς. Ακριβώς. Έχουν περάσει 10 ολόκληρα χρόνια. Και Ασοπός ακόμα δεν υπάρχει. Είναι δυνατόν? Κύριε Πουλά, έχετε ευθύνες με την έννοια όχι προσωπικές, έχετε ευθύνες γιατί δεν κάνετε επιθετική πολιτική. Με την έννοια που αυτό ζητάει ο κόσμος, επιθετική πολιτική. Κοιτάξτε να δείτε τώρα, η επιθετική πολιτική δεν είναι δηλαδή να βγαίνει σε. Δεν μιλάω για τα εθνικά θέματα. Δεν μιλάω για τα εθνικά θέματα. Πώς θα λέγατε. Τα κοινωνικά του και όλα τα θέματα. Κοιτάξτε να δείτε. Πιστεύω ότι απευθύνονται σε ανθρώπους που έχουν καινούργια γνώση και μπορούν να καταλάβουν. Δεν είναι θέμα τώρα να πηγαίνουμε να κάνουμε πολιτική για την πολιτική. Έτσι. Εγώ θέλω να κάνω σωστή πολιτική. Θέλω να κάνω επικοδομητική πολιτική, να λέω τα προβλήματα πώς είναι και από εκεί και πέρα μπορώ να το καταλάβω. Αν τώρα ο τόνος δεν είναι αυτός που πρέπει να είναι, εγώ δεν πρόκειται να πέσω σε αυτό. Να φτάσω. Γιατί είναι και θέμα, πώς να το πούμε, είναι και θέμα ανθρώπου. Ξέρετε, κύριε Πουλά, επειδή σας γνωρίζω χρόνια και ξέρω τους χαμηλούς τόνους που χρησιμοποιείτε, όμως ο κόσμος, όπως πολύ σωστά είπατε για τον Ασοπό, όπως πολύ σωστά είπαμε για τον Ανάβαλο ή τα σκουπίδια, με πήραν από το κέντρο του Άργους και μου είπαν ότι ένα κομμάτι του ξυγιά εκεί στα σχολεία είναι τίγκα στο σκουπίδι, έχει μια χωματερή μέσα στο κέντρο του Άργους. Αυτά τα πράγματα θέλουν επιθετική πολιτική με ποια έννοια? Επιτέλους αποφάσεις. Γιατί βλέπουμε όλο συμβούλια. Συμβούλια μόνο βλέπουμε. Ακριβώς. Τώρα με συσκέψεις επί συσκέψεων και με να πηγαίνουμε να λέμε εκεί την άποψή μας και μετά να λέμε όλα καλά τα κάναμε. Δεν γίνεται τίποτα. Το πράγμα κολλάει στην πράξη. Στην πράξη. Εγώ θα έλεγα... θέλουμε να κάνουμε έργα. Είτε λέγεται δήμαρχος, είτε λέγεται περιφερειάρχης, είτε λέγεται αντιπεριφερειάρχης. Έχουμε τις δυνατότητες, υπάρχουν τα χρηματοδοτικά εργαλεία, ας προχωρήσουμε τουλάχιστον να κάνουμε 5 πράγματα για το λαό. Ξέρετε, σας χρειαζόμαστε και στην Κορινθία, γιατί εμείς βουλευτοί εδώ δεν έχουμε το χώρο σας, οπότε είστε εκπρόσωπο σε δύο νομούς, έτσι. Είστε ο μοναδικός ακριβώς. Εκπρόσωπος σε δύο νομούς. Ακριβώς. Και αυτό είναι πολύ κακό για μας και για σας. Γιατί ένας άνθρωπος δεν προλαβαίνει να λύσει πολλά ή σχεδόν λίγα. Οπότε η παρουσία σας εδώ στην Κορινθία θα είναι, θα έλεγα, μια και χειμωνιάζουμε και μαζευόμαστε, να είστε πιο πολύ παρόν. Και πιο ουσιαστική και να δούμε και άλλα θέματα, να τα αναδείξουμε και να δούμε πώς μπορούμε να δώσουμε λύση. Γιατί η ουσία της πράγματος είναι, δεν είναι να βγαίνει ο βουλευτής να λέει αυτό, αυτό, εκείνο, το άλλο. Το θέμα είναι να κάποιοι να πράξουν τα δέοντα σε αυτά που λένε. Εμείς πάντως και η ουσία μετράει πάντοτε, κύριε Νικολόπουλε. Αυτή είναι για μένα, ναι.
Εμάς πάντως, κύριε Πουλά, κλείνοντας και το ραδιόφωνο και τηλεόραση του Ηλέκτρα, ό,τι χρειαστείτε, είμαστε στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Νικολόπουλε. Καλή σας μέρα. Καλημέρα, καλή συνέχεια. Τα καλύτερα στην Κορινθία και στην Αργολίδα. Ευελπιστώ να βγάλετε φωτογραφίες σε λίγες μέρες από τις Μυκήνες και να ξαναείνω όπως ήταν, γιατί είναι κρίμα και στεναχωριόμαστε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Καλημέρα.